πάμε Δυτική Κρήτη, θα πάμε Σούδα, θα πάμε Χανιά. Εκεί έχουμε Εύη το έθιμο του Ανθόνερου. Ή αλλιώς γιορτή του Νερατζιού. Γιορτή του Νερατζιού. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα. Βέβαια από πίσω κρύβεται και ο υπερδραστήριος πολιτιστικός σύλλογος περιοχής. Έχουμε συνδεθεί πάρα πολλές φορές και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στον πρόεδρο και στα μέλη. Ο κ. Φραγκιαδάκης είναι υπερδραστήριος. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Είναι μια γιορτή η οποία πραγματοποιήθηκε εχθές το απογευματάκι προς βράδυ, με πλήθος κόσμου, μικρή και μεγάλη, και νομίζω ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας είναι ένας από εκείνους οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία θα στήσουν ένα γλέντι, μια γιορτή που θα τους περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως, για να μπορέσουν έτσι να χαρούν, να διασκεδάσουν και να γιορτάσουν. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο. Κύριε Φραγκιαδάκη, τι κάνετε, χρόνια πολλά για την ημέρα, πώς είστε? Χρόνια πολλά, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, εύχομαι. Για ακόμα άλλη μια φορά κάναμε την απόσταση του Ανθόνερου. Ναι. Ήταν κάτι πολύ όμορφο, ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Είναι κάτι που έρχονται, μαζευόμαστε, χορεύουν, βλέπουν πώς γίνεται όλη η διαδικασία του Ανθόνερου. Πώς γίνεται η διαδικασία τώρα, εδώ η απορία, ο τηλεθεατής που δεν γνωρίζει. Για πείτε μας. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε ένα καζανάκι, όχι επαγγελματικό, είναι ένα καζάνι ερασιτεχνικό. Αυτά είναι τα καλύτερα. Είναι του κ. Ασταλάκη, το οποίο ήταν της μητέρας του. Ο κ. Ασταλάκης είναι 93 χρονών. Έχουμε τη μαγιά, τη συνταγή της μαμάς του, που από εκεί πέρα ξεκινάμε κάθε χρόνο και το φτιάχνουμε. Η διαδικασία είναι η εξής. Στο καζάνι αυτό που έχετε παρακολουθήσει όλοι, βάζουμε ανθούς από νερατζιά, μόνο ανθούς. Βάζουμε αλάτι, νερό, πολύ λίγο λάδι, από το... ορισμένα λουλούδια, όχι όλα, είναι συγκεκριμένα που μας δείχνει ο κύριος Ατσαλάκης, και με αυτόν τον τρόπο βγάζουμε το ανθόνερο, που είναι κάτι πολύ όμορφο, μυρίζει ωραία και ο κόσμος αρέσει πάρα πολύ. Και πώς διατηρείτε μετά, πρόεδρε, το ανθόνερο πώς διατηρείτε? Το ανθόνερο με το να βάζουμε το αλάτι δεν χαλάει. Α. Κρατάει. Λοιπόν, αυτό μπαίνει σε μπουκαλάκια μέσα, ναι, και το έχουν για τα γλυκά τους, το έχουν για διάφορες συνταγές, και τα πολύ 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 παλιά χρόνια ήταν το άρωμά τους. Οι πλούσιοι είχαν αυτό το άρωμα. Φέτος βέβαια, όπως και κάθε χρόνο, είχαμε ένα διαγωνισμό γλυκού, ναι, που η κάθε νοικοκυρά έφερνε το γλυκό του κουταλιού από το σπίτι. Είχαμε κριτές που ήταν από το ΣΕΦ Αρχιμαργύρων Κρήτης. Ναι. Είχαμε ένα χρυσό ρολόι από το Κοσμηματοπολείο Μητσικολάβας, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια. Είχαμε... Όλοι συνεργάζεστε και σας βοηθούν αρκετά, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και μπράβο, μπράβο σε όλη την ομάδα, πρόεδρε. Ναι. Έγινε κάτι πολύ ωραίο. Είχαμε μαζέψει άγρια λουλούδια, γιατί ήταν παραμονή της Πρωτομαγιάς, και έτσι είχαν την ευκαιρία όλες οι νοικοκυρές εκεί πέρα να κάτσουν να φτιάξουν το πρωτομαγιάτικο στεφάνι, που μαζί με αυτό κλείναμε και για να ξαναέρθουν στον κλείδωνα να μας φέρουν τα στεφάνια αυτά, που έχουμε πάλι ένα άλλο έθιμο. Και να ανάψει φωτιές. Βέβαια. Στο στήσιμο αυτό είχαμε τους ναυτοπρόσκοπους Σούδας, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που βοήθησαν. Μάλιστα. Αυτό. Είχαμε το χορευτικό όμιλο Αροδαμός, που χορέψαν τα παιδιά, και αν δείτε χορέψαμε και όλοι εμείς. Και επίσης είχαμε και ένα λύκειο από τη Γερμανία. Ήταν μια επίσκεψη χωρίς να την περιμένουμε. Έτσι. Που ενθουσιαστήκανε Έκτακτο. Πάρα πολύ. Βέβαια. Ήρθαν, είδαν το μουσείο μας, χορέψανε μαζί μας. Πρόεδρε, την επόμενη φορά θα έρθει εδώ στο στούντιο να τα πούμε και να αφιερώσουμε πραγματικά, επειδή σας έχουμε αδυναμία ιδιαίτερη εκεί στη Σούδα και μας έχετε κι εσείς, ένα ολόκληρο μέρος θα αφιερωθεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής σας.
Λοιπόν, ό,τι τους χαιρετισμούς μας, τους χαιρετισμούς μας. Και να έρθουμε. Με μεγάλη χαρά το επόμενο διάστημα δεσμεύομαι, θα τα πούμε εδώ στο πλατό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Χαιρετισμούς.